Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας, Επενδυτές Παγκοσμίας Κλίμακας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ οδηρήθηκε το 1958 και σημαίνει Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου. Το 1959 έκανε την εισαγωγή του προπό και έκανε την εγκαθίδρυση των πρώτων πρακτορείων στην Πάτρα, το Αίγιο και τη Δράμα. Επίσης έκανε και τις πρώτες χρηματοδοτήσεις έργων αθλητικής υποδομής. Το 1964 καθιέρωσε τα ομαδικά συστήματα προπό, γνωστά από τη διεθνή εμπειρία. Το 1969 έκανε επέκταση των αγωνισμών του προπό στην Κύπρο και έκανε και εφαρμογή νέων συστημάτων στη διαλογή των δελτίων που προϊονίζουν ευρύτερες τεχνολογικές αλλαγές. Το 1974 μέχρι και το 1979 το ελληνικό ποδόσφαιρο άρχισε να αναπτύσσεται με ρακδαίο ρυθμό και έντονο το ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και καθιερώνεται πλήρως ο επαγγελματισμός. Τα μεγάλα ποδοσφαιρικά σωματεία των εθνικών κατηγοριών μετατρέπονται σε ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, ΠΑΕ, ενώ οι ποδοσφαιριστές σε επαγγελματίες αθλητές που εκμισθώνουν τις υπηρεσίες τους στις προαναφερόμενες εταιρείες μέσω σχετικών συμβολέων ορισμένου χρόνου. Η περίοδος υπήρξε από τις πλέον παραγωγικές σε ό,τι αφορά την προώθηση έργων αθλητικής υποδομής με την άμεση συμβολή του ΟΠΑΠ, ο οποίος και αποτέλεσε τον οικονομικό υποστηρικτή της σχετικής προσπάθειας των αρμόδιων κρατικών παραγόντων. Συνεχίζονται τα μακρόπνοα δημόσια έργα σχετικά με την ανάπτυξη της αθλητικής υποδομής της χώρας. Σημαντική ποιοτική αλλαγή της περίοδου αυτής είναι η μάλλον επιτυχής προσπάθεια των αρμοδίων να αποσυνδέσουν τον ΟΠΑΠ από τη μονοσήμαντη σχέση του με τον αθλητισμό και να τον θέσουν στον ευρύτερο χώρο της πολιτισμικής ανάπτυξης. Έτσι, το γνωστό από το 1959 σλόγγαν του ΟΠΑΠ «Στην υπηρεσία του αθλητισμού» δίνει τη θέση του στον ΟΠΑΠ «Στην υπηρεσία του αθλητισμού και του πολιτισμού». Το 1989 ο αριθμός των πρακτορείων συνεχίζει να αυξάνεται φτάνοντας τις 4.000 περίπου στα τέλη της δεκαετίας. Ο ΟΠΑΠ καθίσταται συνδεδεμένο μέλος της Association European Deslotteries Eslotos, DALEALE, η οποία είχε ιδρυθεί το 1983. Εγκαινιάζεται το νέο μηχανογραφικό κέντρο του οργανισμού, χάρη στο οποίο παρέχει τη δυνατότητα διοργάνωσης και άλλων τυχερών παιχνιδιών εκτός προπό. Το 1990 έχουμε την εισαγωγή του Λότο. Το 1993 έχουμε την εισαγωγή του Πρώτο, το 1996 έχουμε την εισαγωγή του Προπογκόλ και το 1997 έχουμε την εισαγωγή του Τζόκερ. Το 2000 έχουμε την εισαγωγή του Πάμε Στοίχημα, τότε που ξεκίνησα και εγώ να παίζω. Το 2001 ο ΟΠΑΠ εισάγεται στο χρηματιστήριο Αθηνών. Το 2002 έχουμε την εισαγωγή του Extra 5 και Super 3. Το 2003 έχουμε την εισαγωγή του Κίνο. Το 2004 κάνει ίδρυση της ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών και ΟΠΑΠ International LTD και το 2007 οι εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου για το Πάμε Στοίχημα. Το 2011 κάνουμε επέκταση του αποκλειστικού δικαιώματος για τη διοργάνωση λειτουργίας και διαχείρισης των παιχνιδιών έως το 2030. Το 2013 η Emma Delta Hellenic Holding LTD αποκτά το 33% του ΟΠΑΠ. Η ελληνική λαχή ΑΕ αποκτά 12ετή άδεια για Scratch, Ξυστό και Λαχεία. Το 2014 έχουμε εισαγωγή του Scratch. Το 2015 έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα για τη διοργάνωση και διεξαγωγή αμοιβαίου υποδρομιακού στοιχηματισμού στην Ελλάδα. Το 2016 μετακομίζει η ΟΠΑΠ στα νέα διόκτητα γραφεία στην Αθήνα. Το 2017 έχουμε την έναρξη της φάσης υλοποίησης της επένδυσης των FLT μηχανημάτων. Και το 2018 κατακτά πιστοποίηση επίπεδου 4 στο υπεύθυνο παιχνίδι, επένδυση 36,75% στη Στοίχημαν. Το 2021 ολοκληρώνει την επένδυσή της στην Kaizen Gaming με ποσοστό 84,50% στην επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου Στοίχημαν σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και ποσοστό συμμετοχής 36,75% στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Kaizen Gaming International εκτός Ελλάδας και Κύπρου, η οποία διεξάγεται υπό την επωνυμία Μπέτανο. Η τιμή της μετοχής του ΟΠΑΠ κυμαίνεται στα 12 ευρώ και 43 λεπτά. Φέτος, το 2021, θα δοθεί για τη χρήση του 2020 ένα μέρισμα 0,45 λεπτά. Μπορεί να έχουμε λίγες καλές μετοχές, αλλά αυτές οι μετοχές δίνουν πολύ καλά μερίσματα. Αυτή ήταν μια σύντομη ενημέρωση για τον ΟΠΑΠ. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Καλό βράδυ να έχετε και να περνάτε καλά.